Το συνέδριο παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι η ευκαιρία της κυβέρνησης να δείξει το όφελος ρίχνοντας τάχτη στα μάτια του κόσμου από τα ενεργειακά παιχνίδια που παίζει, δήλωσε μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ Εύρου, Σιδέρης Μιχαηλίδης. Η συγκυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με τα περιφερειακά συνέδρια που κάνει κατά τόπους, με αυτές τις χιέστες, έχετε να ρίξει για άλλη μια φορά στάχτη στα μάτια του κόσμου της περιοχής, αυτή τη φορά της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, να δείξει ότι μέσα από τους ενεργειακούς, όλα αυτά τα ενεργειακά παιχνίδια που αυτή τη στιγμή παίζονται, ότι μπορεί να μείνει και κάποιο όφελος και για τον κόσμο. Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από ό,τι φαίνονται και δυστυχώς πολύ πιο επικίνδυνα από ό,τι η κυβέρνηση τα παρουσιάζει. Ήδη φαίνονται ότι από το πρόσφατο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Πρωθυπουργού υπάρχουν και κρυφές ατζέντες τις οποίες δεν μας έχουν ανακοινώσει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιήθηκε για το ΝΑΤΟ 3 μέρες αμέσως μετά από την επιστροφή του Πρωθυπουργού. Και όσο και να θέλουν να μας πούν ότι αυτά τα πράγματα τυχαίνουν, εμείς δεν τα πιστεύουμε δυστυχώς, γιατί έχει αποδείξει η εμπειρία ότι δεν υπάρχουν τυχαία σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σημειωθεί πως για τις 2 ημέρες διαξαγωγής του συνεδρίου θα υπάρξουν μαζικές κινητοποιήσεις σωματείων με το γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ Εύρου να καλεί και τους φορείς να αρνηθούν τη συμμετοχή τους, μένοντας έξω από το χώρο διαδηλώνοντας. Μέσα από αυτή τη φιέστα, ο Πρωθυπουργός δίνει και ένα προεκλογικό τόνο, ένα άρωμα το οποίο θυμίζει το παλιό καλό Πασόκ, του ΘΑ, το ότι παιδιά μην ανησυχείτε. Και για εσάς έρχεται η ανάπτυξη, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Έχει αποδειχτεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πιο πριν, ότι ακόμα και να έρθει η έξοδος από τα μνημόνια, καλοδεχούμενη τι θέλουμε, αλλά όλα αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί θα μείνουν, όλα αυτά για τα οποία έχουμε ματώσει επίσης μένουν, και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε εν ώψη και μιας τρίτης αξιολόγησης. Και ακόμα πληρώνουμε την ύφη από τις άλλες 2. Όλα αυτά δεν μπορούν να κρυφτούν όσο και να θέλουν. Και πραγματικά νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα και ο κόσμος να αντιδράσει. Θα υπάρξουν, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν ήδη κινήσεις από σωματεία, από φορείς, συλλαλητήρια εκείνη την ημέρα της παρουσίασης του Πρωθυπουργού. Εμείς καλούμε και τους φορείς να μην μετάσχουν στις χιέστες. Δεν έχουν κανένα λόγο να δικαιώνουν την κυβέρνηση και να είναι απ' έξω, να διατερνώσουν την αντίδρασή τους, γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο και κάποιος πρέπει να δείξει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι.